τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν μειωμένα. Πλην όμως αυτό που τουλάχιστον διαφαίνεται και το είπε και ο ΔΗ είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί απενός και αφετέρου πάρα πολλοί οι οποίοι το θεωρούν ένα απλό κρυολόγημα και δεν το δηλώνουν. Mm. Και έτσι λοιπόν κυκλοφορούν χωρίς φυσικά να ξέρουν ότι το μεταδίδουν. Εμείς πάντως στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες έχει παρουσιαστεί αύξηση εισερχομένων και κάποιοι από αυτούς κρίνονται ότι χρήζουν νοσηλείας. Θα πω μόνο ότι εχθές κάναμε εισαγωγή 7 άτομα. Mm-hmm. Μεγάλος αριθμός για μια μέρα. Γεγονός είναι το ενθαρρυντικό, θα έλεγα, γεγονός είναι ότι παρά την αύξηση των νοσηλείων στις απλές κλίνες, αυτό δεν μεταφράζεται σε πίεση προς τη ΜΕΘ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ δεν έχουμε κανένα διασωληνόμενο. Mm-hmm. Και γενικά οι σκληροί δείκτες της πανδημίας είναι σε ύφεση. Δηλαδή δεν έχουμε θανάτους αφενός και δεν έχουμε διασωληνόμενους. Mm-hmm. Γενικώς έχει παρατηρηθεί, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, ότι οι υποπαραλλαγές, οι νέες προαλλαγές του κορονοϊού ο 4 και ο 5 δεν προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και ως εκ τούτου δεν προκαλούν δύσπνοιες και πνευμονίες. Δηλαδή, τώρα, όσοι είναι νοσηλευόμενοι, τι ηλικία είναι? Οι νοσηλευόμενοι κυρίως είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, mm-hmm. Τα οποία έχουν και μικρές αντιστάσεις, δεν έχουν αναπτύξει ψηλές άμυνες. Όπως επίσης έχει παρατηρηθεί και κάποια νήπια, τα οποία έρχονται, μικρά, λίγα βέβαια, αλλά η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι άτομα ηλικίας πάνω από 70 ετών. Τώρα έχουμε παιδάκι νοσηλευόμενο? Τώρα όχι. Τώρα όχι. Γενικώς εκείνο πρέπει να γίνει κατανοητό, διότι όπως ξέρετε περάσαμε το 15 Αύγουστο, είχαμε πανηγύρια, είχαμε γάμους, είχαμε βαπτίσεις. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχουν πολλοί συνωστισμοί. Γι' αυτό και όλες έχουν καταγραφεί αυξημένες νοσηλείες τις τελευταίες ημέρες. Εκείνο που πραγματικά σώζει μετά το εμβόλιο, το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, είναι η μάσκα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η επαναφορά της μάσκας θα επανεξεταστεί από την Επιτροπή των Υπηρεγνωμόνων. Για σήμερα, τώρα, ισχύει η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο σε συγκεκριμένους χώρους, εσωτερικούς χώρους, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το νοσοκομείο, τα πλοία. Εμείς πιστεύουμε ότι η μάσκα, όπου υπάρχουν και τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχουν συνωστισμοί, πρέπει τη μάσκα να τη φοράμε. Και μάλιστα μάσκα υψηλής προστασίας.